Καλημέρα κύριε συνάδελφε. Καλημέρα. Χρόνια καλημέρα, πολλά. Καλημέρα, καλημέρα. Τα λέμε πολλά. Κάθε μέρα χρόνια πολλά. Εντάξει, είναι μέρε τέτοιε. Έτσι, καλά, καλά Χριστούγεννα. Μα κακοφαίνεται. Έω τι 7 και τι 7 Ιανουαρίου θα λέμε κάθε μέρα χρόνια πολλά. Τα Γιαννιού, αυτά του μηνό. Μετά σβήνουν τα φώτα. Στι 8 σβήνουν τα φώτα. Μετά να μαζευτούμε, να μαζέψουμε και λίγο. Και ό,τι έχουμε φάει, ό,τι έχουμε πιει, να χάσουμε κανένα κιλό. Γιατί οπωσδήποτε κάποια υπερβολή την κάνει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Μπορεί να την κάνει. Είναι η μέρα που. Ο συνάδελφο εδώ τρώει γουρνόπουλο με κρατσανιστό. Άρχισε από και τώρα. Σε ενδιάμεσε εποχέ είναι. Βέβαια. Έχουμε μια δίαιτα στον πύργο. Ναι. Που λέει ότι φά το μεσημέρι πρέπει να φά και το πρωί. Η δίαιτα του μήλου, όπω λέγεται. Και το μήλο που παίζει. Και το μήλο αγαπάμε στον πύργο. Για πε. Και τα μήλα. Λοιπόν. Και τα μήλα. Ό,τι φά το πρωί τρώ και το βράδυ. Όχι, ρε παιδί μου, δεν θεωρητικά. Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό το ξέρει. Ό,τι φας το πρωί τρως το βράδυ και διαμέσως το μεσημέρι πάλι το ίδιο. Τσιμπάς τη γάκη και για μην μένει το στόμα γέμιο. Αν είναι να φας. Αυτό που λένε γιατί πολλά γεύματα. Γιατί το λένε. Αν είναι να φας γουρνόπουλο το μεσημέρι, θα φας γουρνόπουλο και το πρωί. Α, προβλέπετε. Γι' αυτό και πολλοί στο Twitter δημοσιεύουν κρεατοφαγίες αργά το βράδυ και λέει συνταγή γιατρού. Συνταγή γιατρού, ναι, οδηγίες γιατρού, οδηγίες γιατρού. Σωστό, σωστό. Να μην είναι το στομάχι. Τώρα, τι γίνεται, Άρη. Εγώ θέλω να αναγγείλω ότι στις 9 το πρωί σήμερα στο στούντιο του Sky 100,3 θα είναι ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας, για να κλείσουμε τη χρονιά και να ανοίξουμε τις, την επόμενη, διότι με αφορμή αυτή και την ενδιάμεση έκθεση της Τραπέζης Ελλάδος. Είδα να ζητάει αυτοσυγκράτηση χθες ενώ ψηφίσαμε. Βεβαίως, αφορμή συγκράτηση, γιατί έχουμε μπροστά μας πληθωρισμό, επιπτώσεις. Κάτι φοβάται ο διοικητής για πόλεμο. Όχι, όχι, βάζει τα πράγματα στα δεδομένα που έχουμε. Όχι, μήπως φοβάται ότι οι εκτιμήσεις δεν θα βγουν, οι εκτιμήσεις για καλύτερες μέρες. Μήπως φοβάται ότι έχετε μεγαλύτερη πίεση. Λέει να είμαστε εγκρατείς. Θα το ρωτήσουμε τώρα αν βγαίνουν τα επιδόματα, αλλά η Ελλάδα θα κλείσει με 6,2. Μάλιστα. Και οι προοπτικές είναι, ναι, με ανάπτυξη και οι προοπτικές είναι για 1,5. Τώρα αυτό το 1,5 άλλοι το κατεβάζουν στο 1,3, αλλά εν πάση τόσο όταν η Ευρώπη θα είναι σε ύφεση, εμείς μετά την Ιρλανδία, η Ιρλανδία πάει τουρμπο, πάει 11% φέτος. Θα είμαστε από κάτω, αλλά έχουμε ζητήματα. Εμείς έχουμε στόχο την επενδυτική βαθμίδα. Και, άλλος, και τα, όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, επιτόκια, πληθωρισμός, ο πόλεμος, η πανδημία. Θα τον έχεις μία ώρα στο στούντιο. Μία ώρα στο στούντιο, αλλά έχουμε και τα άλλα ζητήματα, τα εγγενή, χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης, αντιμετώπιση σοβαρά της ενεργίας. Επιχειρήσεις που ψάχνουν προσωπικό και δεν βρίσκουν. Προσωπικό εργαζόμενοι που δεν είναι καταρτισμένοι για να ανταποκριθούν, όπως λέγαμε χθες το πρωί. Δηλαδή έχουμε χοντρά ζητήματα τα οποία είναι πρέπει να μπουν μπροστά. Να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί ο κύριος Τουρνάρας σε αυτό που αποτελεί την κυρίαρχη συζήτηση και παρενέβη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες για να απαντήσει στην κριτική που δέχεται, όπως λέγαμε το πρωί, και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας θεωρεί ότι αυτό είναι μια ασφαλής παρέμβαση, γιατί γι' αυτό θα συζητήσετε προφανώς, ή αν δεν είναι. Ναι, γιατί υπάρχει και ένα, ξέρεις, το αφήνουμε στην άκρη, αλλά να το πούμε και αυτό, γιατί να μην υποθεί, ότι στο τέλος μπορεί να μείνει κανείς ικανοποιημένος. Γελάω, λυπάμαι, αλλά δηλαδή και το 10 να θεωρηθεί λίγο, να μην λειτουργήσει και όμοιγε να προκαλέσει και ζημιά. Δηλαδή αυτό είναι η χειρότερη εκδοχή. Αλλά δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι οι γνωρίζοντες τα τελευταία νέα από το Μέγαρο Μαξίμου. Οι γνωρίζοντες τα τελευταία νέα από το Μέγαρο Μιμή. Γιατί δείχνει η κάμερα εμένα. Εσύ το έχεις. Ποιο να δείξει. Άλλον θα δείξει. Οι γνωρίζοντες, λέω, τα τελευταία νέα από το Μέγαρο Μαξίμου. Την είπα τρίτη φορά. Θα μπορούν να μας πούν περισσότερα νέα για το ποια είναι η διάθεση του Πρωθυπουργού αυτές τις ημέρες, από τον καιρό. Κοίταξε, είπαμε και πριν εδώ με τον Άκη ότι η εικόνα τουλάχιστον που έχουμε. Ξέρει κάτι ο Άκης? Όχι, τα είπαμε στον αέρα πριν. Λέω, μετέφερε πληροφορίες. Ξέρει και ο Άκης. Πώς δεν ξέρει ο Άκης? Γιατί πού είναι ο Άκης? Είπα, δεν ξέρει ο Άκης. Λέω, ξέρει, έφερε φρέσκα νέα ο Άκης, λέω. Το φρέσκο νέο είναι η εικόνα που έχουμε σχηματίσει τελικά όλο αυτό το διάστημα, όπως είπαμε, που μιλάμε με το επιτελείο και με υπουργούς κτλ. Είναι ότι οι εκλογές πάνε από τον Απρίλιο και μετά. Δηλαδή, αν θέλεις να πούμε ένα διάστημα, ας πούμε, που είναι το πιο επικίνδυνο απ' όλα, είναι μετά τα Χριστούγεννα και πριν τις πανελλαδικές. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο διάστημα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, μετά το Πάσχα και λέω μετά τα Χριστούγεννα. Μετά το Πάσχα και πριν τις πανελλαδικές εκλογές. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο διάστημα να γίνει, τις μπουμπονίσει ο Πρωθυπουργός εκεί και τις δύο, για να πάει παρακάτω. Και γίνεται και μια εκτίμηση που μας την έκανε και χθες ο κύριος Δρυμνιώτης, που το συζητάγαμε στο ραδιόφωνο με τον Άκη, ότι η κυβέρνηση στις δεύτερες εκλογές θα περάσει το ποστό του 19. Τι είχε πάρει το 19?
39 ακόμα κάτι, κοντά στο 40. Τώρα πάει για 40+, με τα νούμερα που έχουμε σήμερα. Ναι. Αν αναλύσουμε δηλαδή τις δημοσκοπήσεις που έχουμε σήμερα. Έτσι όπως θα δείχνουν τώρα. Όπως θα δείχνουν τώρα, γι' αυτό λέω. Αυτό είναι η προϋπόθεση. Αυτό πάμε δηλαδή για 40+. Αυτό μπορείς να πετύσεις. Αυτό όχι, ναι. Ως εργαλείο, ναι, αυτό μπορείς να πετύσεις. Η δημοσκόπηση δεν δείχνει το μέλλον, δείχνει το παρόν. Ναι. Δείχνει το τώρα. Αυτό μάλλον λέμε για το τώρα. Το τώρα, ακριβώς το τώρα. Πάντως, είναι προφανές ότι ετοιμάζονται και άλλες παρεμβάσεις. Έτσι. Έτσι μας το επιβεβαίωσε αυτό και ο κύριος Σταϊκούρας. Ναι. Με έναν τρόπο. Εδώ που τα είπαμε προχθές. Ότι όποιος χώρος προκύπτει θα αναδιανέμεται. Αλλά είδες το καμπανάκι εδώ, το έχεις τώρα στην καθημερινή. Για πάμε. Για διάβασε το αυτό να δούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν.